Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σκληρή κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για το εργασιακό. Ο Γιώργος Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τους εργοδότες, βλάπτοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και επεσήμανε ότι το κόμμα του θα καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο όταν έρθει στην εξουσία. Παίρνετε κάτω από τη βάση και οδηγείτε τη χώρα προς τα πίσω με αυτό το νομοσχέδιο που θα καταγραφεί ως μνημείο αυταρχισμού, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Υπουργός Απασχόλησης απαντώντας, τόνισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν δικαιούται να εγκαλεί την κυβέρνηση, καθώς οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν συνάψει μια κοινωνική συμμαχία με το πιο αεριτζίδικο, αρπακτικό και παρασιτικό κομμάτι του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ αποχώρησε από τη συνεδρίαση και κάλεσε τους εργαζόμενους να μποϊκοτάρουν στην πράξη το νομοσχέδιο, ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μπαίνει στο ιερό των εργαζομένων. Όσο για τον ΣΕΒ και την εργοδοσία, αν τους ρωτήσετε, ξέρουν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Όμως τους βολέψατε. Χαίρονται διότι εσείς μεταφέρατε απλά χρήμα από τον εργαζόμενο στην τσέπη του εργοδότη. Και αυτή είναι βέβαια μια μόνιμη πολιτική της δεξιάς. Το κράτος να βολεύει το κεφάλαιο. Αυτό το βόλεμα όμως είναι κοντόφθαλμο. Είναι μπάλωμα. Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα οι τελευταίες κυβερνήσεις μέχρι το Μάρτιο του 2004 υπό τον κύριο Κώστα Σιμίτη συνήψαν μια επιλεκτική κοινωνική συμμαχία με το πιο αεριτζίδικο, το πιο αντιδραστικό, το πιο παρασιτικό, το πιο καθυστερημένο, το πιο αρπακτικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας για να του δημιουργήσουν το πολιτικό θερμοκήπιο που του επέτρεψε ατιμωρητή να διαπράξει τη μεγαλύτερη λαιλασία σε βάρος των πολλών και των αδυνάτων και υπέρ των ολίγων προνομιούχων που έγινε με την αρπαγή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εμείς θα αποχωρήσουμε από αυτή τη στιγμή από τη διαδικασία της Βουλής. Είναι η συμβολή μας, στη θερινή Εραστόνη που προσπαθεί να καλλιεργήσει, η κυβέρνηση, όταν σε αυτή την περίοδο κυριολεκτικά σαρώνει ό,τι απέμεινε από την αντεργατική οχταετία του ΠΑΣΟΚ. Λυπούμεθα για την απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να αποσυρθεί από αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε αντίθεση με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, με συνέπεια ακολουθεί και παρακολουθεί τις απόψεις του διαχρονικά, διιστορικά. Και μπαίνετε μέσα στο ιερό και παίρνετε τα δικά σας σκοπότηρα να τα δώσετε στον κύριο Κυριακόπουλο. Και είναι βεβήλωση αυτή. Είναι βλασφημία απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στην ιστορία τους, απέναντι στον πολιτισμό τους. Δεν είναι μόνο ένα μέτρο εναντιά τους. Η συζήτηση για το εργασιακό άρχισε χθες, μέσα σε κλίμα έντασης εντός και εκτός Βουλής. Σύσσωμη αντιπολίτευση ζήτησε την απόσυρση του επίμαχου σχέδιου νόμου. Την ίδια ώρα, ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ έκαναν συλλαλητήριο έξω από το κοινοβούλιο. Μικροεπισόδια δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε απεργούς και αστυνομικούς όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλειό. Στο σπίτι μας, μη σκυβείς το κεφάλι, πέρα το πάντα, παντήσεις. Πάμε! Πάμε! Διαδηλωτές του ΠΑΜΕ προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό για να φτάσουν προς τη Βουλή και έρχονται αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Τελεσίγραφο των εργαζομένων στην κυβέρνηση ήταν η χθεσινή 24ωρη απεργία με συμμετοχή που ξεπέρασε το 70%. Μπήγε πιο βαθιά τα καρφιά της εργατικής τάξης στα κέρδη της κεφαλοκρατίας. Η κεφαλοκρατία βάζει πιο ισχυρά καρφιά από αυτά που έβαλε ο ύφεστος στον Προμηθέα στο βράχο. Ένα συνεχή και έντονο αγώνα ετοιμάζουν τα συνδικάτα για να περιφρουρήσουν το οκτάρο, ζητώντας να αλλάξει απόφαση για την κατάργησή του. Στη Θεσσαλονίκη τα μέλη του εργατικού κέντρου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς. Νωρίτερα όμως κατέλαβαν συμβολικά τα γραφεία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας, θέλοντας έτσι να δείξουν πως ο ρόλος της είναι απλά διακοσμητικός. Με στάσεις εργασίας, πορείες διαμαρτυρίας και συμβολικές καταλήψεις συμμετείχαν τα συνδικάτα σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ζητώντας την άμεση ανάκληση του νομοσχεδίου.
Με μπαράζ συλλήψεων στο Μπέρμιγχαμ και στο Λονδίνο, συνεχίζεται η προσπάθεια της Scotland Yard να βρει τέχνη των βομβιστών της 21ης Ιουλίου. Ένας εκ των τεσσάρων συλληφθέντων σήμερα, ο Σομαλός Γιασίν Χασάν Ομάρ, πιστεύεται ότι είναι ένας από τους τέσσερις άντρες που έκαναν τις τελευταίες αποτυχημένες βομβιστικές επιθέσεις στο μετρό και σε λεωφορείο του Λονδίνου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, σε συνέντευξη τύπου για τα νέα αντιτρομοκρατικά μέτρα, δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνει ούτε βήμα πίσω στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ενώ η Scotland Yard επιμένει στην αναγκαιότητα του δόγματος πυροβολώ και σκοτώνω. Σε ηχητικό μήνυμά του, Μουλά Σομάρ καλεί τους μουσουλμάνους να μην παραιτηθούν του ιερού πολέμου κατά της Δύσης. Φάκελο με στοιχεία για το ΕΣΥ που σοκάρουν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας αλλά και η Νομαρχία Αθηνών από τους ελέγχους που έκανε. Τα 116 κρούσματα οξίας γαστρεντερίτιδας προημερών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οφείλονταν στην έλλειψη καθαριότητας στην κουζίνα του νοσοκομείου, όπου οι κατσαρίδες περπατούσαν ανενόχλητες σε σκεύη και φαγητά, ενώ για κάποιες ημέρες πριν από την εκδήλωση της επιδημίας τα πιάτα πλένονταν με σκέτο νερό, διότι το απορρυπαντικό είχε τελειώσει. Ο Υπουργός Υγείας στέλνει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Στο ύψος του πληθωρισμού θα είναι η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Χιούφας μετά από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, παρουσία και του Προέδρου της επιχείρησης Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο κ. Χιούφας απέκλεισε κατηγορηματικά ενδεχόμενο μετοχοποίησης της ΔΕΗ, ενώ σε ό,τι αφορά στον ενιαίο φόρο για το πετρέλαιο, που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο ή μεθαύριο, τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Το μεσημέρι είχε σύσκεψη για το σύστημα επιστροφής του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές ο κύριος Αλογοσκούφης με τον υφυπουργό Αδάμ Ρεγκούζα. Ο κύριος Χιούφας περιορίστηκε να πει ότι το σύστημα θα είναι τίμιο και απλό. Με άνοδο έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 3.281,06 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,44%. Πιο ζεστός ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το Μελτέμι που επιμένει μας δίνει μια ανάσα δροσιάς. Αναλυτικά η πρόγνωση για το τριήμερο από τον μετεωρολόγο του σταθμού Σπύρο Λινάρδο. Στο ίδιο μοτίβο καιρός και το επόμενο τριήμερο. Γενικά αίθριος με αρκετή ζέστη στα δυτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στο Μελτέμι που συνεχίζεται θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά αύριο, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ανεμιβόρη, βορειοανατολική, στα δυτικά ασθενείς μέχρι μέτρη, στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι, θα φτάνουν τα 6 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο την ημέρα και τα 8 μποχόρ, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στη Δυτική Ελλάδα, όπου η μέγιστη τιμή της θα πλησιάσει στους 38 βαθμούς. Στα βόρεια όμως δεν θα ανέβει πάνω από τους 33 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο το σκηνικό δεν αλλάζει. Γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά ασθενείς μέχρι μέτρη, στα ανατολικά θα φτάνουν και πάλι τοπικά στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ, με μικρή όμως εξασθένηση από το Σάββατο το βράδυ, και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο μας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο στα νέα του Αντένα, στις 8 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό σας απόγευμα.